Αυτό, κυρία Σκρέκα, είναι που είπε η κυρία Γκλέζη, το διπλό χαράτσι που λέτε εσείς. Θα σας εξηγήσω, Γιώνα. Ναι. Και βέβαια, τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Και ο κ. Αρβανιτήρης θα μας το πει για τους προηγούμενους νόμους. Πολύ σωστά. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει η Ελλάδα επιτέλους κτηματολόγιο. Η Ελλάδα το 2017, από ευθύνη βέβαια της πολιτείας, δεν έχει κτηματολόγιο. Και είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Ακόμα και η Αλβανία απέκτησε κτηματολόγιο και εμείς ακόμα δεν έχουμε. Για να αποκτήσουμε κτηματολόγιο, χρειάζεται πρώτα να ολοκληρωθούν οι δασικές χάρτες. Ήρθαν δυστυχώς λοιπόν οι θεσμοί και οι δανειστές μας και βάλανε αυτή την υποχρέωση, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έχει γίνει δεκαετίες πριν στην Ελλάδα. Έχουν έρθει και το έχουν βάλει στο μνημόνιο. Δηλαδή προσπαθούν να μας βάλουν σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον στο δρόμο. Γι' αυτό και πρέπει μέχρι το 2019 να έχουν. Να έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών, έτσι ώστε το 2020 να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, που είναι και το χρονικό όριο το οποίο έχει συμφωνηθεί μέσα από το μνημόνιο. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν? Ήρθε η κυβέρνηση και νομοθέτησε ώστε να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες. Εκεί δημιουργήθηκαν τα πρώτα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα αυτά? Χωρίς να υπάρχει ευθύνη αυτής της κυβέρνησης δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πρόβλημα είναι ότι ως δασικές εκτάσεις εμφανίζονται εκτάσεις, πρώτον, που είναι σήμερα αγροτικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Δεύτερον, το εκτάσεις... πρόβλημα έχει να κάνει με τις αεροφωτογραφίες. Θα σας τα εξηγήσω όλα. Δεύτερον, εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις. Δασική έκταση μπορεί να είναι δάσος, μπορεί να είναι μια δασική έκταση, θαμνώδη κτλ. Μπορεί να είναι και μια βραχώδη έκταση. Mm-hmm. Χαρακτηρίζεται όλο αυτό, χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις. Μπορεί να λοιπόν χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις προάσια των Αθηνών. Να σας πω για παράδειγμα ότι νότια ή βόρεια προάσια των Αθηνών, στους δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί, φαίνονται ότι είναι δασικές εκτάσεις. Αυτό δεν θα λυθεί με τις οικιστικές πυκνώσεις και τους χάρτες, τέλος πάντων χάρτες. Τα σχέδια που θα δώσουν οι Δήμοι. Θα τα πούμε όλα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, ότι η καλντέρα της Σαντορίνης, την ξέρετε, την γνωστή καλντέρα με την ωραία θέα μετά. Και αυτή χαρακτηρίζεται. Είναι δασική έκταση και πολλές άλλες περιπτώσεις. Αυτά τα πράγματα πρέπει όντως να αλλάξουν. Ποιο είναι το πρόβλημα, το παρόν νομοσχέδιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση αφορά κυρίως τις αγροτικές εκτάσεις. Mm-hmm. Εξαιρεί δηλαδή εκείνες τις εκτάσεις εντός οικιστικών δομών, μέσα από μία ιώδη γραμμή, δηλαδή μέσα από το χαρακτηρισμό των οικιστικών πυκνώσεων, mm-hmm. το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε τελικά το πώς θα δουλέψει και αν είναι συνταγματικά έτσι ισχυρό, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Συμβούλιο της Υπεργρατείας και περιμένουμε να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μια επιστημονική μελέτη που να ορίζει, η προηγούμενη νομολογία που να ορίζει ακριβώς τι σημαίνει οικιστική πυκνώση. Άρα αυτό θα περάσει τη διαδικασία. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολλά αυθαίρετα στην χώρα και όλο αυτό είναι μπερδεμένο. Φυσικά, υπάρχει σύγχυση. Ακούσατε. Καταρχήν, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή και να δώσουμε μια λύση αυτά τα προβλήματα. Γιατί υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι είναι όμοιροι αυτής της κατάστασης και είναι όμοιροι, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος από τους άλλους, ο κ. Ζαζαρίδης, πολλές φορές είναι όμοιροι και σκοτεινών συμφερόντων, mm-hmm. οι οποίοι το χρησιμοποιούν αυτό για ιδιόφελος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσουμε, να το επιτρέψουμε να συμβαίνει. Τι γίνεται με τις αγροτικά καλλιεργούμενες εκτάσεις? Το πρόβλημα ήταν ως εξής. Εμφανίστηκαν τεράστιες εκτάσεις. Θα σας πω ότι στη Θεσσαλία, εγώ εκλέγομαι στα Τρίκελα, στη Θεσσαλία, στο νομό Λαρίσης και Μαγνησίας, όπου αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες, περίπου 300.000 στρέμματα, που σήμερα είναι γεωργικές εκτάσεις και καλλιεργούνται από τους αγρότες, φαίνονται ως δασικές εκτάσεις. Mm-hmm. Όλες αυτές οι εκτάσεις καταλαβαίνετε ότι είναι δηλωμένες στο ΝΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν επιδοτήσεις, ζουν mm-hmm. χιλιάδες οικογένειες από αυτά, συνεισφέρουν στην εχώρια παραγωγή αγροτικού προϊόντος της χώρας. Άρα πρέπει να δώσουμε μια λύση. Δήλωση ως δε. Θα σας πω ποια. Έχουν και δήλωση ως δε, έχουν τα πάντα. Εκεί δεν δίνεται μια παράταση για ένα χρόνο μέχρι να λυθεί το θέμα, για να μην μας ζητηθούν πίσω επιδοτήσεις? Γιατί αυτό φαντάζομαι το πρόβλημα. Ουσιαστικά εκείνο τι λέει? Λέει ότι θα πάρει τελικούς χάρτες, mm-hmm. τους κυρωμένους χάρτες και όχι τους αναρτημένους χάρτες ή εκείνες οι υπηρεσίες. Και είναι λογικό αυτό. Ναι. Σου λέει δηλαδή ότι μέχρι να κυρωθεί. Ως προς αυτό. Είναι μία λύση. Το θέμα των επιδοτήσεων, δηλαδή. Η παράταση δεν είναι λύση. Η λύση είναι να δοθεί μία οριστική λύση. Προφανώς. Εννοείται ότι. Αλλά μιλάτε για τη διαφωνούμε. Σύγχυση που υπάρχει. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι να δοθεί οριστική λύση. Για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα για αυτές τις εκτάσεις? Θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί οι περισσότερες εξεσώθηκαν πριν από το 1975. Πριν δηλαδή να έρθει τότε ο Κωνσταντίνος Καρμαλής και με το Σύνταγμα του 1975 να κατοχυρώσει συνταγματικά την προστασία των δασών και των δημόσιων εκτάσεων. Mm-hmm. Εμείς τι είπαμε λοιπόν
και δεν διαφωνούμε πάρα πολύ επί της ουσίας. Όχι, και έχετε διαδικαστικό, και το διαδικαστικό είναι που το πρέπει να δούμε και, και την χρηματική οικονομική επιβάρηση που προκύπτει αυτό. Εμείς αυτό ερχόμαστε λίγο να το συζητήσουμε. Ναι. Εμείς τι είπαμε λοιπόν. Όντως υπήρχαν το 1945 εκτάσεις που φαίνονται σε φωτογραφίες τότε ως δασικές, που πριν το 1945 εκχεσώθηκαν. Και εκχεσώθηκαν μέσα από μια τάση τότε να, να αυξηθούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και να συνεισφέρει τότε η αγροτική οικονομία στο εθνικό χώριο προϊόν, να ζήσουν εκείνες οι οικογένειες οι οποίες ήταν επέτρεπνα χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για αγρότες με πενιχρά μέσα, οι οποίοι έπρεπε να έχουν ένα κομμάτι γης για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Και αυτό το πράγμα συντέλεσε στην ανόρθωση τότε της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν τίτλους, οι οποίοι τίτλοι, εφόσον το 1945 φαίνονται ότι είναι δασικές εκτάσεις, έρχεται το δημόσιο και τους αμφισβητεί αυτούς τους τίτλους. Δηλαδή είναι νομιζόμενοι τίτλοι, όπως λέγονται πολλές φορές από τους νομικούς. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν αγοράσει αυτά τα κτήματα από προηγούμενους, μπορεί να τα έχουν κληρονομήσει από προηγούμενες γενιές. Μιλάμε τώρα για τις δεκαετίες του 30, του 40, του 50, του 60 και του 70. Επειδή δεν θέλω να περάσω ακόμα στο θέμα των αντιρρήσεων, θέλω να το πούμε στο δεύτερο γύρο. Δεν μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις. Είναι η ουσία του προβλήματος. Ναι. Δεν είναι αν υποβάλεις αντιρρήση ή όχι. Είναι το τι θα κάνουμε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν σήμερα ότι έχουν τίτλους. Αλλά δεν είναι ισχυρή αυτή η τίτλη. Για να ήταν ισχυρή αυτή η τίτλη, θα έπρεπε εκείνες τις δεκαετίες ή αργότερα να έχουν προσφύγει είτε στα δικαστήρια, τα ελληνικά δικαστήρια, είτε στις επιτροπές ιδιοκτησίας δασών, στις πάλι ποτέ περιφέρειες και νομαρχίες, και να έχουν, περάσει μια διαδικασία 10, 15, 20 χρόνων για να έχουν πάρει ισχυρούς τίτλους. Αυτό το έχουν κάνει ελάχιστοι. Και προσφυγές με λίγα λόγια, θα υπάρξουν μετά. Εφόσον βέβαια διαφωνούν οι πολίτες. Άρα, και βάλτε μια ποιο, είναι στον κύριο ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί αυτή είναι η ουσία. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα κτήματα σήμερα τα έχουν κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές, δύο και τρεις και τέσσερις γενιές πίσω, που νομίζουν ότι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, τελικά σύμφωνα με την πολιτεία αμφισβητούνται αυτοί οι τίτλοι. Και έρχεται η πολιτεία ελληνική. Καλούνται αυτοί, μάλλον να πληρώσουν. Ακούστε. Αυτό. Και έρχονται λοιπόν και καλούνται να πληρώσουν και μιλάω κυρίως για πριν το 75, για πρώτο 75, γιατί, γιατί μετά το 75 υπάρχει συνταγματική πρόνοια. Ναι. Λοιπόν, και πρώτο 75 ήταν και τα πέτρινα χρόνια της Ελλάδος. Έρχεται λοιπόν η ελληνική πολιτεία και πριν επί Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και τώρα και λέει ότι θα χρειαστεί να πληρώσει ένα τίμημα εξαγοράς για να αποκτήσει ισχυρό τίτλο. Ήταν, αυτό περιγραφόταν στο 42-80 του 2014 ως το 1 τρίτο της αντικειμενικής αξίας. Ναι, τώρα είναι ως το 1 τέταρτο της αξίας. Ναι, και επιπλέον, και επειδή έκανε αλλαγή χρήση, που η αλλαγή χρήσης, δηλαδή από δασική έκταση. Και το δάσος ένα άλλο τέλος. Το έκανε καλλιεργούμενη έκταση και αυτό έχει γίνει, επαναλαμβάνω, τις δεκαετίες. Με το δεύτερο. Ακούσατε. Θα σας πω, θα σας πω. Το 50, μα θα ολοκληρώσω γιατί αυτό είναι. Το 50, το 60 και το 70 έγιναν αυτά. Έτσι, να επαναλάβω. Τις δύσκολες χρονιές. Λοιπόν, λέμε, έρχεται τώρα η πολιτεία και λέει ότι θα πληρώσεις και ένα χρηματικό αντάλλαγμα, όπως ορίζει, το οποίο πληρώνει ουσιαστικά ταμείο, το κόψιμο των δέντρων, να το πω έτσι. Το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Όντως, το 42-80 του 2014 αυτό περιγραφόταν και είχε κόστος. Σήμερα η κυβέρνηση έρχεται και το μειώνει αυτό το κόστος. Είναι αλήθεια. Εμείς τι λέμε όμως? Το 42-80 που το φέραμε και τροποποιούσαμε πάλι νόμο της Νέας Δημοκρατίας του 1979, το 1998 του 1979, που για πρώτη φορά τότε ορίστηκε, προσδιορίστηκε όρος δασολόγιο και στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πολιτεία, τότε διαφωνούσε η τότε αντιπολίτευση. Έλεγε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει τίτλους ισχυρούς σε πρώην δασικές εκτάσεις οι αγρότες. Εμείς τότε το λύσαμε βάζοντας ένα τίμημα. Σήμερα ερχόμαστε εδώ και λέμε, μετά από 2-2,5 χρόνια, που η κατάσταση έχει χειροτερέσει πάρα πολύ για τον αγροτικό τομέα, που οι αγρότες έχουν επιβαρυνθεί επιπλέον με φόρους και εισφορές. Να μην πληρωθεί αυτό το τίμημα το δεύτερο? Και το πρώτο λέμε και το δεύτερο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Λέμε δηλαδή ως ελληνική πολιτεία να έρθουμε να το συζητήσουμε μαζί. Αυτό κάλεσαμε τον Υπουργό. Το καταλαβαίνω. Δεν είπαμε ότι δεν βελτιώνει το νόμο το 42-80 που είχε φέρει η Δημοκρατία, αλλά λέμε, μια και είμαστε εδώ, να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μάλιστα. Και να έρθουμε και να πούμε το εξής. Έλατε εδώ. Να αναγνωρίσουμε τους τίτλους που έχουν κατανοητό, σήμερα. Κύριε Σκρέκα. Να το ολοκληρώσω για να έχει ολόκληρη εικόνα. Να αναγνωρίσουμε τους τίτλους που έχουν στα χέρια τους άνθρωποι, τίτλοι οι οποίοι έχουν μεταγραφεί τουλάχιστον μια φορά πριν το 1975, δηλαδή έχουν κληρονομηθεί ή έχουν αγοραστεί τουλάχιστον μια φορά πριν από το 1975,
να μην πληρώσει τη ΜΜΕ εξαγοράς αυτοί που έχουν τέτοιους τίτλους καθόλου. Μάλιστα. Και για το χρηματικό αντάλλαγμα, mm-hmm. αυτές οι εκτάσεις που θα είναι πια ιδιωτικές, ναι. να μην πληρώνουν χρηματικό αντάλλαγμα, δηλαδή να περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του 4280 του 14 νόμου, όπου και να μην υπόκεινται στη δασική νομοθεσία. Και με αυτόν τον τρόπο να τους απαλλάξουμε από αυτό το διπλό, τη διπλή οικονομική Μάλιστα. επιβάρηση. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτή, κύριε Σκρέκα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των. Θα επανέλθω αν θέλετε να πείτε κάτι. Ναι. Το ζήτημα των αντιρρήσεων, των προσφυγών, στόχος της κυβέρνησης είναι να μην υπάρξουν πολλές αντιρρήσεις. Εσείς πώς το βλέπετε, θα υπάρξουν πολλές αντιρρήσεις και πόσο θα αντέξουν τα δασαρχεία να υπομειστούν αυτό το βάρος? Πρώτη παρατήρηση και πρώτο σχολιασμό και προβληματισμό σοβαρό από εμάς είναι αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς. Αυτή τη στιγμή τα δασαρχεία θα πρέπει πρώτον να συντάσσουν τους φακέλους για κάθε περίπτωση που θα ζητάνε οι επιτροπές αντιρρήσεων, δηλαδή να μαζεύουν όλα τα στοιχεία, τις αεροφωτογραφίες για κάθε δικαιούχο ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα, να ετοιμάζουν όλους αυτούς τους φακέλους, να γίνεται και διαπιστωτική πράξη. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να αναρτήσουν τους υπολοιπόμενους χάρτες που είναι πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Και θα πρέπει επίσης να προχωρούν και στους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή mm-hmm. να κάνουν και τους χαρακτηρισμούς, να χαρακτηρίζουν περιοχές. Είναι αυτό, μια χρονοβόρα διαδικασία. Θα σας πω κάτι. Αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει γίνει. Για να μην γίνει, σημαίνει Συγγνώμη, ότι. Κύριε Σκράκη, που ζητώ, θα σας πω κάτι. Για ποιους χαρακτηρισμούς μιλάτε? Δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τελικά μια έκταση. Άμα είναι πράξη χαρακτηρισμού. Που υπάρχει δασικός χάρτης, έχει τελειώσει η ιστορία των πράξεων χαρακτηρισμού. Μα τώρα όμως δίνεται η δυνατότητα κάποιος να πρέπει να αλλάξει το χαρακτήρα. Και οι επιτροπές θα είναι εκτός δασικού. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Επιτρέψτε μου. Με την αντίρρηση στο δασικό χάρτη. Έτσι, μπράβο. Όταν θα γίνεται λοιπόν. Άρα θα πρέπει. Βέβαια, θα πάει ο άλλος και θα καταθέσει αντιρρήσεις και θα πηγαίνει εκεί, θα είναι υποχρεωμένο το δασαρχείο να πάει και καλά θα κάνει τελικά κάποιος υπάλληλος, κάποιος εργαζόμενος, ώστε να διαπιστώσει τι συμβαίνει και να κάνει να προχωρήσει μετά στην πράξη χαρακτηρισμού. Πού σημαίνει, ακούσατε. Στην Επιτροπή θα είναι ένα μέλος της Επιτροπής. Κύριε Λεζαρίδη, δεν μιλάω για τις Επιτροπές Αντιρρήσεων. Α, εντάξει. Μιλάω για τα δασαρχεία. Εγώ θα σας πω. Και ήταν ειδοποιώ για φορά η δική μας. Και τι θα κάνουν οι Επιτροπές Αντιρρήσεων, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Οι Επιτροπές Αντιρρήσεων, αυτό το οποίο θα κάνουν είναι να διαπιστώνουν αν αυτό το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία στον αναρτημένο χάρτη είναι σωστό ή όχι. Δηλαδή. Αν όντως το 1945 ήταν δασική έκταση λοιπόν. Και σήμερα είναι παράδειγμα αγρός. Ναι. Μόνο αυτό θα κάνουν, τίποτα άλλο. Δεν έχουν δικαιοδοσία να κάνουν κάτι άλλο. Το εμείς, υπόλοιπο πάει στα δασαρχεία. Εδώ είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Εμείς είπαμε, επειδή αυτές οι επιτροπές θα γίνουν σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε περιφερειακή ενότητα, mm-hmm. όπως λέγεται πια, όχι νομό. Λοιπόν, που σημαίνει, θα έχει ένα από το δασαρχείο, θα έχει έναν ιδιώτη γεωπόνο, θα έχει δύο-τρεις, δηλαδή θα έχει έναν απεσπασμένο. Εκεί τριπλασιάζει ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί με την εξέταση mm-hmm. και απόφαση των αντιρρήσεων. Το βλέπω, την προσλήψεις. Ενώ τώρα mm-hmm. έρχεται η κυβέρνηση και τι λέει, τα ξαναστέλνει αυτά στο δασαρχείο, όπως ίσχυε ούτως ή άλλως. Τα δασαρχεία είναι υποσελοχωμένα, ναι. για διάφορους λόγους, δεν έχει σημασία, αλλά έχουν και όλο αυτό το έργο να κάνουν. Και πρέπει να κάνουν και την καθημερινή εργασία που κάνουν. Ενισχύονται όμως. Και λέμε, ενισχύονται πώς? Με 8 μήνες. Προσέξτε τώρα, ακούσατε ποιο είναι, γι' αυτό λέμε ότι αυτό δεν θα βγει τελικά. Μακάρι να βγει καταρχήν, έτσι, για να και τελειώσει. Εμάς η άποψή μας είναι ότι αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσει να βγει. Φανταστείτε, 8 μήνοι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει μέχρι να μάθουν τι θα γίνει, mm-hmm. μέχρι να μάθουν τι δουλειά πρέπει να κάνουν, θα φεύγουν ουσιαστικά. Δεύτερον, ποια είναι η αξιοπιστία τους, πώς θα τους εμπιστεύεται ο δασάρχης, έναν άνθρωπο που θα τον έχει πάρει για 8 μήνες να βγει έξω και να κάνει μια πράξη χαρακτηρισμού. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα. Και εμπόδια στην πραγματική εφαρμογή. Mm-hmm. Αυτό μπορεί στο θεωρητικό να φαίνεται ότι μπορεί να δουλέψει. Η προθεσμία επίσης, που δίνεται για τους αναρτημένους χάρτες είναι αρκετή. Μου επιτρέπετε να σου πω κάτι. Ναι. Έχουν δοθεί τώρα 60 μέρες. Αν θυμάμαι καλά, 90 μέρες. 90 μέρες. 60 μέρες. 60 συν 60. 60 συν 60. Ναι. Ποια είναι η προσωπική μου άποψη επί της πράξης? Θα περάσει αυτό το χρονικό διάστημα και θα δείτε ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει. Τι πρέπει να κάνει, δεν έχει ασχοληθεί, θα περάσει δυστυχώς αυτή η περίοδος. Πολύ φοβούμαι ότι πάλι δεν θα έχουν προσφύγει οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν αντιρρήσεις ή να οτιδήποτε για να προστατεύσουν την περιουσία τους και θα έρθουν μετά, αφού θα έχει αναρτηθεί και θα έχει κυρωθεί και μεγάλο κομμάτι των δασικών χαρτών και θα έρθουν μετά, θα μπλέξουν να προσφεύγουν σε ελληνικά δικαστήρια. Γιατί το πιστεύετε αυτό, δεν υπάρχει αρκετή δημοσιότητα για το θέμα, δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Έληξε η προθεσμία, για παράδειγμα, η προηγούμενη που υπήρχε, ελάχιστοι είχαν κάνει αντιρρήσεις.
Δεν έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Δεν έχουν μια προθεσμία, κύριε Σκρέκα. Δώστε παράταση. Έχουν δοθεί παρατάσεις όλες τις προθεσμίες πολύ πριν λήξουν. Για πείτε μου όμως. Οπότε, όπως ξέρετε, για, όπως πάντατε στην Ελλάδα, για τα λέμε τα πράγματα είμαστε τη τελευταία στιγμή. Ακούστε, μακάρι, εγώ λέω μακάρι να δουλέψει. Καταρχήν, ακόμα βλέπουμε ότι έχουμε εκλογικές αποφάσεις, εξειδικεύει το ζήτημα των πρόδειλων λαθών. Πρώτη ως είχαμε και τα τέλη, να ξέρουμε ποια είναι η υποβολή των αντιρρήσεων. Το πρώτο είναι με το θέμα του όγκου της εργασίας, των δασαρχεία. Πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και υπήρχε άλλο δρόμο. Το δεύτερο είναι με τις προσλήψεις μέσα από την ΕΧΑ. Η ΕΧΑ, ναι, μπορεί να κάνει προσλήψεις όχι μέσω ΑΣΕΠ. Με κριτήρια μπορεί να είναι. Mm-hmm. Αλλά όχι το ΑΣΕΠ, δεν είναι δημόσιο, είναι η ΕΧΑ. Και η ΕΧΑ θα δανείσει το προσωπικό στα δασαρχεία, αλλά αυτό είναι διαδικαστικό. Ας αφήσουμε σε άκρη. Το τρίτο και παραπάνω, το περισσότερο, ποιο είναι. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα εμφανίζονται προβλήματα. Ξεκίνησε η νομοθέτηση και η ανάρτηση των δασικών χαρτών από το 2010, το 2013. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα. Ήρθε η σημερινή κυβέρνηση και βλέπετε ότι κάθε λίγο και λιγάκι φέρνει είτε νόμους, είτε τροπολογίες, είτε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα για να λύσει τα προβλήματα. Εμείς τι λέμε, να κάτσουμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί, να δούμε ποια είναι όλα τα προβλήματα και να δώσουμε μία και καλή λύση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς αποσπασματικά. Γιατί νόμος τα λέει όλα, γιατί πάντα στην πράξη αντιμετωπίζονται τα θέματα, ναι, και γι' αυτό δεν χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις. Να δημιουργείς προβλήματα τα οποία σας λέω θα έρθουν μπροστά. Ναι. Δηλαδή είναι βέβαιο, εγώ ελπίζω να μην ισχύσει αυτό που λέω. Αλλά θα τα πούμε εδώ μετά από 120 μέρες. Θα δείτε ότι θα έχουν περάσει 120 μέρες, έχει πέσει το καλοκαίρι, θα λύγει η προθεσμία και θα δώσουν πάλι παράταση. Και πάλι θα φέρουν και άλλες νομοθετικές διατάξεις για να λύσουν προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Δηλαδή δεν γίνεται. Αλλά αυτό το οποίο είπαμε εμείς με τους τίτλους είναι σημαντικό. Εμείς όταν φέραμε εκείνο το νόμο του 42-2014, τους είχαμε όλους απέναντι. Δεν ήθελε κανείς να τον χαρακτήσει τον νόμο δασοκτόνο, ότι χαρίζουμε τα δάση. Σας λέω τώρα τον λαϊκισμό. Όχι από όλους. Δασοκτόνο το νόμο το χαρακτηρίσαμε και σας το ξαναείπα. Δεν είπα για εσάς. Είπα κάποιοι. Εγώ ήμουν εισηγήτρια πάλι σε εκείνο το νόμο. Μα δεν είπα για εσάς εγώ όμως. Εγώ το χαρακτήρισα δασοκτόνο όχι για τις ρυθμίσεις που κάνουν για τους αγρότες, αλλά για τα συνταγματοριστικά καταλήμματα και όλα τα άλλα που βάλατε. Έρχομαστε τώρα και λέμε. Ελάτε να προχωρήσουμε. Σας είπε όμως ότι το τίμημα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που προβλεπόταν. Εμείς ερχόμαστε και λέμε. Ένα νόμο που τότε δεν είχε την υποχρέωση κάποιο να πληρώσει. Τώρα θα κληθούν να πληρώσουν. Mm-hmm. Τότε δεν είχε έρθει γιατί υποχρεωτικότητα. Γιατί δεν είχε υποχρέωση. Γιατί δεν αναρτήσατε τι δασικού χάρτε. Αν είχατε αναρτήσει δασικού χάρτε, πάλι δεν είχε υποχρέωση. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε μια κουβέντα νομίζω πολιτισμένη. Αλλά σε υψηλό επίπεδο και το έχουμε καταφέρει. Μπορείτε να πάρετε τον χρόνο. Εγώ είδατε ότι πολλέ φορέ. Όταν μιλούσατε, πολλέ φορέ και εγώ ήθελα να σα διακόψω, αλλά δεν το έκανα. Σα άφησα να ολοκληρώσατε πολύ ευγενικά και μετά να πάρω το λόγο. Εγώ τι λέω λοιπόν. Εμείς κάναμε κάτι και λέμε εμείς με δόση αυτοκριτικής. Πώς να το πω έτσι, αυτοκριτικής. Και λέμε, ελάτε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Έχει τη δυνατότητα σήμερα ο αγρότης να πληρώσει για 10 στρέμματα που μπορεί να είναι εξαιρικά, όπως λέμε εμείς, δηλαδή να μην είναι ποτιστικά καν, που μπορεί να παράγει καλαμπόκι και τριφύλι ή σιτάρι, το οποίο έχει ένα τζίρο ούτε 100-150 ευρώ το στρέμμα, ένα κέρδος ούτε 10-20 ευρώ, όσο είναι επιδότηση, και να του βάλεις 270 ευρώ το στρέμμα να το πληρώσει, δηλαδή 2.700 ευρώ για 10 στρέμματα μόλις. Μα σε χίλιες δόσεις δεν έχει να τα πληρώσει τα λεφτά. Αυτό μα πού θα τα βρει, μα τι 100 δόσεις λέτε και 100 δόσεις δεν θα τα πληρώσει. 30 ευρώ τη δόση. Ναι, όχι, δεν είναι 130 ευρώ. Άμα είναι 100 στρέμματα, άμα είναι 100 στρέμματα, 270, μιλάμε για 27.000 ευρώ. 100 στρέμματα όμως δεν είναι μικρό αγρότης. Σοβαρά. 100 ευρώ στρέμματα. Για ρώτησε τον κύριο Λατζαρίδη που ξέπαγε αγροτικές περιοχές. Εμείς έχουμε 100 ευρώ στρέμματα. 100 στρέμματα αγροτικής γης. Μου επιτρέπετε λίγο. 100 στρέμματα αγροτικής γης που έχουν 50.000 μόλις αντικειμενική αξία. 50.000 θα πληρώσει 27.000 για να ξαναπάρει ισχυρούς τίτλους για αυτό που έχει. Ρωτάω, αυτό το πράγμα μπορεί, δεν υπάρχουν τα λεφτά. Ξέρετε, κύριε τα 100 ευρώ στρέμματα. Ξέρετε, κύριε τα 100 στρέμματα, συγγνώμη, και λέω. Διακόβεται. Μα μιλάμε για πριν το 75, μα δεν ήταν μόνο. Έχουν καεί υποθηκοφυλάκια. Τα έχουν αγοράσει αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν πληρώσει φόρο μεταβίβασης. Έχουν πληρώσει φόρο κληρονομιάς. Μιλάμε για 2 και 3 γενιές πριν. Και μου λέτε τα δημόσιες εκτάσεις. Από κάπου τα αγοράσανε. Δεν τι θα κάνουμε τώρα. Θα τους βάλουμε να ξαναπληρώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω, άμα εσείς συμφωνείτε, κάντε το. Εμείς ελεγχόμαστε και σας στηρίζουμε να μην το κάνετε. Εσείς γιατί διαφωνείτε, δεν μπορώ να καταλάβω. Σας έχω ξαναπεί ότι, και το λέω ότι αυτές είναι δημόσιες εκτάσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν τις δημόσιες εκτάσεις να τις δώσουμε χωρίς κανένα.
χωρίς κανένα κόστος. Δημόσιες εκτάσεις είναι κάποιος που τα αγόρασε από κάποιον προηγούμενο το 1920 και το 1930. Ότι θα έχουμε προβλήματα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν τα δίναμε χωρίς κανένα κόστος. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Άρα θα είχαμε ένα θέμα περισσότερο. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι είναι κράτος δικαίου το να γίνεται εκχέρσωση δημοσίου δάσους. Γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις. Εγώ σας είπα ότι κάποιος που έχει τίτλους. Πείτε, λοιπόν, εγώ σας είπα πείτε ότι κάποιος που έχει τίτλους. Άρα εσείς διαφωνείτε με την ουσία του νομοσχήματος. Όχι καθόλου. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αφού λέτε διαφωνούμε, τότε γιατί βάζετε και τα πληρώνει συμπεράσματα. Βγάζετε συμπεράσματα. Λοιπόν, αυτό που σας λέω είναι ότι δεν μπορεί λοιπόν κάποιος, δεν είναι αίσθημα δικαίου αυτό, να έχει εκχερσώσει δημόσια δασική που ανήκει σε όλους μας και να μην πληρώσει ένα μικρό αντίτιμο για αυτό το πράγμα. Άρα. Ένα μικρό αντίτιμο. Άρα οι άλλοι οι οποίοι δεν εκχέρσωσαν. Οι άλλοι δεν εκχέρσωσαν. Έτσι όπως το λέτε εσείς. Ακριβώς είναι άδικο για αυτούς που δεν εκχέρσωσαν. Είναι άδικο για αυτούς που δεν εκχέρσωσαν να μην πληρώσουν έστω και ένα. Άρα διαφωνείτε με την ουσία του νομοσχεδίου σας. Για να μην πληρώσουν έστω και ένα. Δεν διαφωνώ με την ουσία του νομοσχεδίου μου. Καταλαβαίνω την ανάγκη και τότε που έγιναν αυτές οι εκχερσώσεις, γιατί έπρεπε να γίνουν. Ναι. Γιατί έπρεπε να γίνουν, γιατί υπήρχε ο κόσμος ο οποίος χρειαζόταν δημόσια υγεία. Θεωρούνται δημόσιες εκτάσεις. Συγγνώμη. Για να την καλλιεργήσει. Θα έχω χρόνο να πω, βλέπετε, δεν παρεμβαίνω. Και την εκχέρσωσε σε εκείνες τις συνθήκες, αλλά υπήρχαν και αυτοί που δεν εκχέρσωσαν. Μου επιτρέπετε λοιπόν κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι. Κύριε Σκέκα, δεν ολοκλήρωσα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν εκχέρσωσαν. Άρα για να έχει ένα κράτος δικαίου, ένα αίσθημα δικαίου, θα πρέπει αυτούς που εκχέρσωσαν να τους βάλει έστω και ένα μικρό αντίτιμο να πληρώσουν για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Που έχουν καταπατήσει. Υπάρχουν άνθρωποι, επαναλαμβάνω, πριν το 1945, που το 1910, 20, 1930, 1940, 1950, 1960 αγόρασαν από κάποιους άλλους κάποια χτήματα. Ή έχουν τίτλους οι οποίοι έρχονται από προηγούμενες γενιές. Προσέξτε, έχουν δεν τίτλους. Δεν λέτε για τα κληροδοτήματα, γιατί αυτό το είπε έχουν και ο κύριος Λαζαρίδης. Πολλά από αυτά έχουν δοθεί με αποφάσεις διοίκησης που έχουν καεί ή έχουν χαθεί και αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να πληρώσουν. Εδώ η κυρία Ιγκλέζη τι λέει, ότι για όλους αυτούς ναι, θα πρέπει να πληρώσουν. Δεν μιλάμε για καταπαλητές. Για αυτούς που έχουν καταγραφεί διαφωνίες, δεν πρόκειται να. Ο κύριος Λαζαρίδης πριν σας περιέγραψε μία κατάσταση, σας περιέγραψε ο κύριος Λαζαρίδης, μία κατάσταση ακριβώς αυτή που περιγράφω κι εγώ. Ότι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είναι δικά του τα κτήματα. Τώρα θέλω να μιλήσω για τις παλιές ιδιοκτήσεις. Ναι, και εγώ θέλω. Και εσείς. Βλέπετε το πρόβλημα πάει στο θέμα των τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό που είπε και ο Λαζαρίδης που αναφέρεται στο άρθρο 2 του νόμου που έφερε η κυβέρνηση και ψήφισε λέει για την κατοχή, όχι για την κυριότητα, για την κατοχή του ακινήτου, άλλο κατοχή, άλλο κυριότητα. Το πρόβλημα είναι με την κυριότητα. Λαμβάνονται υπόψη πράξη αποδοχής κληρονομιάς και ενοικίας. Άρα τι θέλω να σας πω. Είπε κάτι η κυρία Γκλέση πριν, τι γύρισε και είπε. Μα αυτές είναι δημόσιες εκτάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ποιο? Ότι έρχεται η πολιτεία και λέει ότι αν άπαξ δάσος, δημόσια έκταση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, το οποίο πρέπει να έρθουμε να το λύσουμε. Ή θα βάλουμε μία γραμμή λοιπόν. Γιατί ο άλλος έχει τίτλους. Το αγόρασε από κάποιον πριν. Μα είπε, αν έχει παράδειγμα στη Μάνη, υπάρχει το θυμικό δίκαιο. Οι Μανιάτες δεν είχαν τίτλους το 1920-1940. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα, τι έτσι πούμε. Πηγαίνετε και πληρώστε ξανά για να αποκτήσετε αυτά που είχαν και επί τουρκοκρατίας τελικά οι προπάτου. Νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε και στην πορεία το θέμα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι πραγματικά υπάρχει μια εσωτερική μάχη μέσω ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό το θέμα. Τι θα κάνουμε αυτές οι εκτάσεις οι οποίες είναι ιδιόκτητες. Είχαν την κατοχή τους γενιές πριν και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πάει να αναγνωρίσουν τίτλους κυριότητας. Γιατί η αναγνώριση αυτή ήθελε λεφτά τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60 και του 70, ήθελε χρόνο και ήθελε και γνώση. Ποιος είχε γνώση το αγρότης που καλλιεργούσε με το κάρο και με το βόδι και με το αλέτρι? Θα πήγαινε στα δικαστήρια για να διεκδικήσει ή να πάρει τίτλο κυριότητας από το επίσημο ελληνικό κράτος για 10 και για 20 και για 30 στρέμματα? Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούμε εμείς και εγώ λέω να τα λύσουμε χωρίς διάθεση μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Να κάτσουμε να τα δούμε και να τραβήξουμε μια γραμμή του 75 που επαναλαμβάνω, το Σύνταγμα του 75 που η Νέα Δημοκρατία και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφερε και που έβαλε το άρθρο 24 που προστατεύει τα δάση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όλη η δρυμή, όλη η δασική δρυμή, όλα αυτά επί
Κωνσταντίνου Καραμαλίου ουσιαστικά ορίστηκαν στην Ελλάδα και διασώθηκαν αυτά τα, οι περιοχές. Απαντήστε να κλείσω. Εσάς τι σας λένε στη δική σας περιφέρεια? Εγώ έχω μία άλλη εικόνα. Ναι. Οι άνθρωποι ακόμα δεν ξέρω στη Χαλκιδική, μπορεί να έχουν μεγάλη αξία, μπορεί να είναι κοντά στη θάλασσα, έχουν μεγάλη αξία και να τα 270 ευρώ το στρέμμα φαίνονται λίγα. Ή μπορεί μέσα σε οικισμούς, άμα υπάρχει μια τέτοιο τιμή εξαγοράς που θα δούμε πόσο θα είναι, να είναι τίποτα, μα έχει και μόνιμη κατασκευή από πάνω σπίτια. Αλλά για τους αγρότες, οι οποίοι έχουν εκτακτικές καλλιέργειες, εγώ που έχω μιλήσει με Πελοπόννησο, με Θεσσαλία και με πολλούς από Μακεδονία και Λεζαρίδη, μόλις σας λέω ακριβώς τι πρέπει να πληρώσουν, μιλάω για καλλιέργειες, εκτακτικές κτλ. Οι άνθρωποι δεν έχουν αυτά τα χρήματα. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει. Μακάρι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την οικονομική επιβάρυνση. Θα κάνετε περισσότερες.